Θα μιλήσω εδώ με την ιδιότητα του μέλους του ΔΟΣΟΥ της Ένωσης Γονέων Κερατσινίου Δραπετσόνας, ένας εξίσου ευαίσθητος τομέας, όπως είπε και ο προλαλής σας, γιατί έχουμε να κάνουμε κι εμείς, γιατί ζούμε καθημερινά, με τους γονείς και με τα παιδιά, την αγωνία και όλο αυτό το δηλητήριο που αναπνέουν τα παιδιά μας. Πριν προχωρήσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που ακούστηκε προηγουμένως. Τα καζάνια αυτά δεν χρειάζεται να πάνε στην ενδοχώρα. Ευτυχώς η χώρα μας έχει ακτογραμμές ατελείωτες. Θα μπορούσε λοιπόν άνετα να παραχωρηθεί ένα δυσπρόσιτο σημείο στη χώρα μας και να διαμορφώσει ό,τι θέλει ο Μελισσανίδης και να πηγαίνουν εκεί τα καράβια του και να φωδιάζονται. Γιατί όμως δεν πάνε? Γιατί εδώ τα βρήκε όλα έτοιμα και εδώ το κέρδος είναι τεράστιο. Όλα λοιπόν για χάρη του κέρδους και γι' αυτό και μόνο γίνονται και όλα αυτά εις βάρος ημών των ανθρώπων που δεν είμαστε όμως πολίτες δεύτερης κατηγορίας που θέλουν να μας κάνουν. Με την ιδιότητα λοιπόν που σας είπα προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, θα το διαβάσω γρήγορα, είναι έτοιμο γραμμένο το ψήφισμα. Αυτό πέρασε από γενικές συνελεύσεις, όπου το αναφέρω γιατί είχε μια ιδιαιτερότητα, το 99% του ακροτηρίου ήταν μητέρες, ήταν γυναίκες. Δεν είναι ρατσισμός, είναι πιο ευαίσθητες, θεωρώ. Και ίσως αγγίξω τις κυρίες εδώ που είναι περιφερειακές σύμβουλοι, για να καταλάβουν ακόμα περισσότερο τι τραβάνε οι μητέρες όταν ακούνε, γιατί είμαι πρόεδρος του ΔΟΣΟΥ του 6ου Γυμνασίου Κερατσινίου, και το 2018, κύριε Πρόεδρε, είχαμε δύο λιποθυμίες. Θα είμαι γρήγορος, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας και τη δική μας. Και ξεκινάμε με αυτό για να δηλώσουμε και με αυτό το βήμα αυτό που έχουμε κάνει ξεκάθαρο όλα αυτά τα χρόνια με τη δράση μας, αυτό που φωνάζουμε στις γειτονιές μας, που πνίγονται από την δυσοσμία και είναι απομονωμένες από χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης, που είτε δεν υπάρχουν είτε είναι εμπορευματοποιημένοι. Οι μετρήσεις του Δημόκρατου ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η υγεία, η ζωή και τα σύγχρονα δικαιώματα των παιδιών μας και τα δικά μας ποδοπατούνται για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Σε απόσταση 70 μέτρων από τα καζάνια του θανάτου είναι τα σχολεία των παιδιών μας, είναι τα σπίτια μας. Για τρία συνεχόμενα χρόνια φοβόμαστε ακόμα και να ανοίξουμε τα παράθυρα των σπιτιών μας. Βλέπουμε το παιδιό μας να λιποθυμάνε στα σχολεία και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αφού το 2018 είχαμε λιποθυμικά επεισόδια μαθητών και κλείσιμο των σχολείων για κάποιες μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Και για να μπορούμε να κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια, διαλέξαμε τον δρόμο του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης για όσα τους αξίζουν και τους τα στερούν οι πολιτικές που ρημάζουν τη ζωή μας. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν από τους ενόχους να κρυφτεί ή να μας παγιδέψει για να κερδίσουν χρόνο και να προχωρήσουν ενόχλητοι τη βάρβαρη πολιτική τους που καταδικάζει τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αδειοδοτήσει βιομηχανική δραστηριότητα στην ίδια επιβαρημένη περιοχή μας, έχουν εξασφαλίσει παράταση ζωής στα καζάνια του θανάτου, καταδικάζοντας τη δική μας ζωή. Την ίδια ώρα, τόσο η σημερινή, όσο και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, έχουν δώσει ζεστό χρήμα στην ΟΗ Λουάν και μαζί με τη Δημοτική Αρχή του Κερατσινίου Δραπετσόνας συνέβαλαν και συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό του λαού, καθώς διχάζουν ότι τάχα θα βρεθεί λύση καλλιεργώντας αυταπάτες. Προσπερνάμε επιδεικτικά το πάγιο αίτημα του λαού της περιοχής μας για απαλωτρίωση του συνόλου των 640 στερμάτων της περιοχής των λιπασμάτων, χωρίς αντίτιμο προς όφελος των εργαζομένων. Μαλά 20 θέματα είναι σε διάταξη για μία ώρα. Μία πρόταση είναι, κύριε Πρόεδρε. Αντιθέτως, έχουν δεσμεύσει κονδύλι για την εξαγορά της έκτασης εθνικής από τη δική μας φορολογιασία, δίνοντας ζεστό χρήμα πολλών εκατομμυρίων στην Εθνική Τράπεζα. Οι γονείς και οι μαθητές, τα σωματεία και όλοι οι φορείς της πόλης μας απαιτούμε αυτά που οι περισσότεροι έθεσαν και ο προαλής σας προηγουμένως. Και θα είμαστε και εμείς στην πρώτη γραμμή.